فيك عند ما نسمع مستش سلاني مو Παιχτέρατες μου, τι μου κάνετε ρε, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το τεράστιο κανάλι. Κάτσε και στη θέση σου. Προχθές φτιάξαμε ένα βιντεάκι που είχα πάει μαζί με τον πατέρα μου στο χωράφι, ανάψαμε φωτιά, φάγαμε λουκάνικα, ήπιαμε και σας έδειξε και αυτές εδώ τις δύο τις μπαταρίες. Αλλά θεωρώ πως δεν ολοκληρώθηκε το βίντεο εκεί on the field, έπρεπε να σας δείξω κάποια πραγματάκια μέσα εδώ στο στούντιο, να σας δείξω το τι κάνω και ποιες είναι οι δυνατότητές τους σε live χρόνο και όχι απλά να σας το πω. Πάμε να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. V-Mount. Και γιατί τις ονομάζουμε έτσι? Γιατί εδώ πίσω, παιδιά, όπως βλέπετε αυτό εδώ πέρα το σχηματάκι, το V, είναι μια ειδική βάση τέλος πάντων που πάει να και κουμπώνουν πάνω. Γι' αυτό λέγεται V-Mount αυτός ο τύπος μπαταριών. Πάμε λίγο να μιλήσουμε συνοπτικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε μπαταρίας και θα μιλήσουμε πρώτα για τη μικρή. Είναι 3400 mAh στα 14,8 V. Θέλω να ξέρετε πως έχει ένα USB-A και ένα USB-C. Η έξοδος στο USB-C είναι 5V Diaber, 9V Diaber, 12V Diaber, 15V Diaber, 20V Diaber. Και στο USB-1 είναι 5V Diaber, 9V Diaber και 12V NMC Diaber. Δεν ανεβαίνει παραπάνω στο USB-A. Η συγκεκριμένη μπαταριούλα, παιδιά, είναι 325 γραμμάρια και μπορεί να φορτίσει από το 0 έως το 100% σε 1 ώρα και 10 λεπτά με 50W φορτιστή, γρήγορο, δυνατό, τούμπανο. Η επόμενη είναι η μεγάλη μας μπαταρία, η S150, το τούμπανό μας. Okay. 9.000 mAh, 133,2 βατόρες. Έχει δύο εξόδους USB Type-C, δεν έχει USB Type-A και έχει και δύο εξόδους DC. Είναι αυτό το απλό το βυσματάκι που βάζουμε στους φορτιστές, ξέρετε. Όπως είπαμε, έχει 9.000 mAh, 133 βατόρες. Η έξοδος στα USB-C, παιδιά, είναι 5V 2,4A, 9V στα 3A, 12V στα 3A, 15V στα 3A και 20V στα 3,25A. Η έξοδος στα DC, στα βυσματάκια αυτά που σας είπα, είναι 8,4V στα 3A και 12V στα 3A. Η συγκεκριμένη μπαταρία είναι 786 γραμμάρια και μπορεί να φορτίσει από το 0 έως το 100% σε 2,5 ώρες με 100W φορτιστή. Και θα γυρίσεις και θα με ρωτήσεις και θα είναι και εύλογο το ερώτημά σου και στο δίνω. Γιατί να μην αγοράσω powerbank που είναι πάμφθινα και να αγοράσω αυτό πέρα τα θηρία που έχει 200 τόσα ευρώ το ένα και 150 ευρώ το άλλο. Παιδιά, δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτά εδώ πέρα είναι επαγγελματικού τύπου μπαταρίες και αυτά εδώ είναι απλά powerbank που μπορεί να φορτίσεις ένα κινητό, ένα κάτι της ρε παιδί μου τέλος πάντων. Αυτό όπως σας είπα έχουν πάρα πολλές βατόρες σε πολύ λίγα μιλιαμπέρ. Όπως αυτό εδώ πέρα έχει 9.000 mAh και έχει 133 βατόρες. Νομίζω αν κάνουμε καλά τον τύπο και τα μαθηματικά μπορεί να δώσει ρεύμα σε ένα προϊόν τέλος πάντων 133 βατ για μία ώρα. Αυτά εδώ πέρα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κρατήσουν τόσο πολύ. Φανταστείτε, αυτό που είναι 20.000 mAh έχει 70 βατόρες, αλλά μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι 5V. Εντάξει, και το power delivery που έχει μπορεί να σου δώσει 12V, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει τόσα πολλά βατ και τόσα πολλά αμπέρ. Οκ, πέφτει κατά κόρον όλο αυτό πέρα το σύστημα, το συνοθήλευμα των mAh ορίων. Οκ, βγάζω τα καλώδια πάνω στο τραπέζι, αφήνω τα powerbank στην άκρη. Το μπασίσου πάντως να ξέρετε είναι πάρα πολύ καλό powerbank. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάμε να δοκιμάσουμε λίγο τη μεγάλη την μπαταρία. USB Type-C 1. USB Type-C 2. D-Tap νομίζω λέγεται το συγκεκριμένο. Είναι κάποιες ειδικές εξόδου για κάποιους ειδικούς adapters με ένα περίεργο βύσμα. Νομίζω D-Tap λέγεται. Το βάζουμε εδώ από την ανάποδη. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Αυτά τα πραγματάκια τώρα εδώ δεν θα μπορούσαν ένα απλό ας πούμε powerbank να μπορέσει να τα διαχειριστεί. Π.χ. drone. Ξεκίνησε η φόρτιση. Εδώ ας πούμε. Χειριστήριο. Ξεκίνησε η φόρτιση. Οθόνη. Άναψε. Το πιάσατε το νόημα. Παιδιά, μπορεί να δεχτεί πάρα πολύ μεγάλο φορτίο. Όπως καταλάβατε είναι πολύ μεγάλη μπαταρία, είναι τέρας. Και θα μπορούσαμε να βάλουμε και την κάμερα πάνω. Θα μπορούσαμε να βάλουμε διάφορα πράγματα. Αφού μπαίξαμε μπαλίτσα με τη μεγάλη, πάμε τώρα να δοκιμάσουμε και την μικρή. Έχουμε ένα USB Type-C.
Εδώ. Πού είσαι. Εδώ είσαι. Να ξέρετε πως εδώ πάνω έχει και οθονίτσα, παιδιά, που μπορούμε να βλέπουμε το πόσο ακόμα έχει. Αυτή τη στιγμή είναι στο 94%. Η μεγάλη μπαταρία δυστυχώς έχει μόνο φωτάκια. Εντάξει, δεν έχει οθόνη. Λοιπόν, βάλαμε το ένα. Και τι άλλο να βάλουμε. Να βάλουμε ξανά φυσικά το D-Tap. Αν το λέω καλά, θα στο γράψω για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ορίστε. Άναψε εκεί η οθονάρα μας. Και έχω ακόμα εδώ πέρα ένα καλώδιο που είναι USB Type-A. Και να το βάλουμε. Πού να το βάλουμε. Να το βάλουμε. Στην κάμερα. Εδώ. Ορίστε. Άμψε και το λαμπάκι της κάμερας. Και τώρα τα αφήνετε, παιδιά. Φορτίζουν τα drone, φορτίζει η κάμερα, έχει συνέχεια παροχή στην οθόνη. Είναι όντως, παιδιά, πολύ σοβαρά εργαλεία. Εγώ έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια, δεν είναι δικές μου μπαταρίες, κύριε Βασίλη, είναι δικές σας. Αλλά αν θα έκανα αυτή τη στιγμή μια αγορά για να έχω ρεύμα στο πεδίο, δηλαδή όταν πάω σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση, οτιδήποτε και να θέλω, σίγουρα θα έπαιρνα μια μπαταρία τέτοιου τύπου. Δεν είναι η μόνη εταιρεία, παιδιά, που βγάζει Z-Design, που βγάζει τέτοιες μπαταρίες. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, σίγουρα θα είναι πιο μεγάλες ή πιο μικρές, με μεγαλύτερα χαρακτηριστικά, με μικρότερα, μεγαλύτερες τιμές και καταλαβαίνετε. Αλλά σίγουρα από εδώ και πέρα, αν ψάχνω κάτι για εξωτερική χρήση και να έχω μαζί μου ρεύμα, εκτός από την αγάπη μου το power bank μου αυτό εδώ πέρα, θέλω και μία τέτοιου τύπου μπαταρία που έχει πολύ ρεύμα να σου δώσει. Πρέπει να κάνω μια δοκιμή. Τι να κάνω. Πρέπει λίγο να το τσιτώσω. Θα κάνουμε ένα τεστάκι. Μην φύγετε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Α, πριν επανέλθω, να κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση και θέλω να πατήσετε και τον κόδωνα για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Και ξέρετε κάτι άλλο. Το βίντεο που ανέβασα εχθές δεν θα το κατεβάσω, να πάτε να το δείτε. Θα σας το βάλω εδώ πέρα τώρα. Εντάξει, έκανα και βολτούλα με τον πατέρα μου, χλαπαγιάσαμε και είπα και 2-3 πράγματα και για τις μπαταρίες, έτσι όπως μου βγαίνανε μέσα από τα σωθικά μου. Εντάξει. Λοιπόν, επανέρχομαι για να κάνουμε υπερτεστ. Και πάμε να δοκιμάσουμε τη μικρή την μπαταρία στο υπέρτατο τεστ. Τη μεγάλη την αφήνουμε στην άκρη, γιατί ξέρω πώς δουλεύει. Η μικρή μπαταρία είναι αυτή που σήμερα θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Λοιπόν, εδώ. Καλώδιο USB Type-A και όχι USB Type-C. Βάζουμε. Εδώ. Πάντα αυτό το USB το απλό. Δηλαδή έλεος. Λοιπόν. Drone. Πήρε. Χειριστήριο. Φόρτιση. Πήρε. Φωτιστικό. Και θα μου πεις καλά, το φωτιστικό ρε Νίκο έχει μπαταρία. Όχι παιδιά. Η μπαταρία του συγκεκριμένου είναι καταστραμμένη και θα το βάλω στο τέρμα. Το κάνουμε μπλεδάκι. Στο τέρμα. Εδώ. Άστο εκεί να δουλεύει. Εδώ. Στο τέρμα. Παιδιά, στο τέρμα. USB Type-C. Στη Fujifilm. Πήρε. Την ανάβουμε κιόλας. Να τραβάει και ρεύμα. D-Tap. Έλα, εντάξει. Όχι, πείτε μου τώρα. Πείτε μου τώρα, αυτά τα πραγματάκια θα τα έκανε ένα power bank. Όχι, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Drone. Χειριστήριο. Στο τέρμα εδώ, το φωτιστικό, το φως. Κάμερα. Οθόνη. Για να δούμε. 87%. Θα ψινόμουν πολύ άσχημα να σας πω την αλήθεια να το αφήσω. Αλλά βαριέμαι να περιμένω. 87 παραμένει ακόμα. Βέβαια φαίνεται λίγο ότι έχουν πέσει εδώ πέρα τα βατ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε γιατί εδώ πάει λίγο πιο αργά. Εδώ πάει λίγο πιο αργά. Αλλά δουλεύουν όλα. Δουλεύουν όλα. 86%. Τι λες εσύ. Λοιπόν, αλλά ναι, και με αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, θέλω να κάνετε like, subscribe, κοινοποίηση, να πατήσετε τον κόδωνα για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι και θα έρθουν και άλλα τέτοια πραγματάκια. Θα έχουμε παρουσίαση μετά από σε κάνα 2-3 μέρες. Θα έχουμε και αυτό εδώ πέρα το πράγμα που βλέπετε εδώ πέρα, το σημαντικό. Αλλά δεν θα το κάνω εγώ παρουσίαση, θα το κάνει ένας άλλος για εμένα. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Θέλω να προσέχετε την υγεία σας. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο και αρίμπα. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να βάλω. Τι άλλο να βάλω. Όχι, νομίζω είναι το υπερτέστ, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει. Έχω χαζέψει. Δεν περιγράφω αυτό.